καλημερίζω τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Σας εύχομαι και καλή χρονιά και χρόνια πολλά, κύριε Μητρόπουλε. Τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Τουργεράκη, αγαπητή Αγγέλα. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία σε όλους και μόνο χαρές να έχω όλοι οι άνθρωποι. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Τώρα εδώ ξεκινήσαμε με ένα δύσκολο θέμα, αλλά αυτή η εγκύκλειος Χατζηδάκη Τσακλόγλου, που από την 1η Ιανουαρίου διέβαζα στην ΕΝΙΠΕΚ, έχει φέρει πραγματικά μια πολύ μεγάλη θύελλα αντιδράσεων, ενώ ο δίκτυος συνταξιούχων ήδη ζητάει από τον Πρωθυπουργό να πάρει πίσω αυτή την εγκύκλειο, διότι τα 268 ευρώ δεν είναι λίγα για να κόβονται. Είναι σωστό το θέμα, το ανέδειξε η Επιστημονική μας Ένωση 8 η ώρα την πρωτοχρονιά. Όταν την προηγούμενη μέρα, στην αναγνώριση επιστολή στον Πρωθυπουργό, είδα και χθες ευαισθητοποιήθηκαν και άλλοι σύλλογοι και ενδιαφερόμενοι. Ανήμερα την πρωτοχρονιά, λοιπόν, εμείς είδαμε ότι μερικές ώρες νωρίτερα, δηλαδή την τελευταία μέρα του έτους, ο κύριος Τσακλόγλου με τον κύριο Χατζηδάκη ευνηδίασαν τους πάντες και ανακοίνωσε ότι θα μειωθούν 300.000 καταβαλλόμενες. Έχετε την καλοσύνη, κύριε καθηγητά, λίγο είτε να μετακινηθείτε ή κάτι να γίνει, γιατί σας ακούμε με διακοπές και είναι κρίμα να μην ακούσουμε αυτά τα οποία μας λέτε και μας ενημερώνετε. Έλεγα λοιπόν ότι το θέμα το αναδείξαμε ανήμερα την πρωτοχρονιά εμείς πρώτοι, διότι είδαμε μία εγκύκλειο του κυρίου Τσακλόγλου και του κυρίου Χατζηδάκη που μείωνε 300.000 αναπηρικές και συντάξεις κυρίας, επειδή μετά από 7 χρόνια, τα προηγούμενα επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα 2,5 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε εφαρμοστεί, όπως υποστηρίζει ο κ. Τσακλόγλου, μια διάταξη του νόμου Κατρούκαλου που έπρεπε να εφαρμοστεί, διότι εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο Κατρούκαλου, λέει στην εγκύκλειο. Και έτσι λοιπόν, τι έλεγε ο νόμος? Άρα δηλαδή οι προηγούμενοι δεν εφάρμοσαν το συγκεκριμένο αυτό. Λόγω πολιτικού κόστους, θέλετε να πείτε. Έτσι το μεταφράζω εγώ. Οι προηγούμενοι και οι ψηφίσαντες, διότι οι προηγούμενοι την ψήφισαν τη ρύθμιση, μια βάρβαρη ρύθμιση, η οποία έλεγε το εξής. Και δυστυχώς ισχύει για τους περισσότερους. Ότι αν έχεις δύο αυτοτελή δικαιώματα ασφάλισης, είσαι ταυτόχρονα και στον ΑΤ και έχεις και κανένα άλλο επάγγελμα, είσαι δικηγόρος και κάνεις και είσαι κάπου στο δημόσιο ή στην ιδιωτικό τομέα, είσαι δημοσιογράφος και ας είσαι δεύτερο λειτουργήμα και στο τέλος έχεις διπλό δικαίωμα για σύνταξη, τότε δεν παίρνεις δύο εθνικές συντάξεις, σου κόβεται η μία. Ήταν η μεγαλύτερη και η πιο βάρβαρη παρέμβαση με τον νόμο Κατρούκαλου. Αυτό όμως να κόβεται μία από τις δύο εθνικές συντάξεις δεν είχε εφημωστεί για αναπήρους και για κύρες. Δεν το εφήρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε αυτή τη βάρβαρη ρύθμιση για το φόβο του πολιτικού κόστους, όπως προαναφέρατε, και δεν εφήρμοσε και η Νέα Δημοκρατία 2,5 χρόνια που κυβερνά για το φόβο του πολιτικού κόστους. Έτσι. Φαντάζομαι παραμονή πως να... λοιπόν, παραμονή πρωτοχρονιάς 10 η ώρα με τους συνεργάτες μας. Διαπιστώνουμε ότι εξέδωσε ο κύριος Τσακλόγλου και λέει όχι, θα πρέπει να κοπούν και οι συντάξεις από τους αναπήρους και τους χείρους και τις χείρες για λόγους ισορροπίας. Αντί ανόητοι να πούνε ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούκαλου για να παίρνουν και τα δύο δικαιώματά τους οι άνθρωποι που πλήρωσαν εισφορές και στο ένα ταμείο και στο άλλο, είπαν όχι, θα ισοπεδώσουμε όπως έκανε ο νόμος Κατρούκαλου όλους τους συνταξιούχους μηδέ εξαιρουμένων αναπήρων. Συγγνώμη, τώρα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν, κύριε καθηγητά, όταν μιλάτε για όλους τους συνταξιούχους, για αναπήρους και συντάξεις χειρίας, αναφέρεστε στο σύνολο των συνταξιούχων ανεξαρτήτου ημερομηνίας έκδοσης της σύνταξής τους, δηλαδή όσο παλιά και αν πηγαίνει αυτή η ημερομηνία, ή αφορά από κάποιες συντάξεις, έκδοση συντάξεων? Τώρα έβλεπα, τώρα που με πήρε η Κατερίνα η συνεργάτητας, τώρα έβλεπα και στο μεγάλα κανάλια, δυστυχώς και δικοί μου συνάδελφοι μπερδεύουν τον κόσμο. Τι λέει η εγκύκλειος? Δυστυχώς λέω, δικοί μας καλά, από τους δικούς σας συναδέλφους δεν έχω απέτηση να ξέρουν τις λεπτομέρειες. Τι λέει η εγκύκλειος? Όσοι έχουν πάρει σύνταξη μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου, μέχρι το Μάιο του 2016,
αυτοί θα συνεχίζουν να παίρνουν μέχρι το Μάιο του 2016, θα συνεχίζουν να παίρνουν τις δύο εθνικές συντάξεις, αλλά θα δημιουργήσουν προσωπική διαφορά για να τους κόβεται χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή έχουν 300 ευρώ που όχι, προσωπική παραπάνω. Διαφορά. Κάντε μου το εμένα Λιανά. Δηλαδή αυτή την ώρα παίρνω μια σύνταξη. Ευρώ, μισό λεπτό ευρώ, κύριε καθηγητά, ακούστε με. 300 ευρώ παίρνουν παραπάνω. Ναι. Χρόνο με το χρόνο θα τους κόβεται, όπως και με τις συντάξεις και την προσωπική διαφορά, θα τους κόβεται χρόνο με το χρόνο η προσωπική διαφορά ή δεν θα παίρνουν αυξήσεις που θα παίρνουν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι. Συγγνώμη, υπάρχουν περιπτώσεις συνταξιούχων που μπήκαν σε ένα ταμείο, ας πούμε, τους γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους και λένε εσείς έχετε δικαιούστε μία σύνταξη η οποία ήταν κάποτε στα 1000 ευρώ, έχει πέσει αυτή την ώρα και με ρωτούσαν και χθες και δεν μπορούσα να τους απαντήσω, δεσμεύτηκα ότι θα ρωτούσα εσάς και φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Αυτή την ώρα παίρνουν κοντά στα 600-610 ευρώ. Έχουν μια σύνταξη χειρίας από πίσω. Μου λένε οι άνθρωποι, είχαμε υπογράψει τότε ότι οι όποιες προσαυξήσεις γίνονται, οι όποιες μεταβολές θα γίνονται στη δική μας τη σύνταξη, την κύρια σύνταξη. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Για τη σύνταξη χειρίας όμως, αυτή θα κοπεί ούτως ή άλλως. Για τη σύνταξη χειρίας, αν περιέχει κομμάτι εθνικής σύνταξης που σίγουρα περιέχει, αυτό είναι το επίμαχο ζήτημα, για τους 1 Μαΐου του 2016 δεν θα υπάρξει μόνο για αυτούς, δεν θα υπάρξει άμεση περικοπή, αλλά θα δημιουργηθεί μια προσωπική διαφορά, ένα κουτάκι που θα τους λέει ότι αυτό το 200 δεν σου ανήκει και θα στο κόψω χρόνο με το χρόνο ή θα σου δεν θα σου δίνω αύξηση όταν οι άλλοι θα παίρνουν. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα το έχουν οι 300.000 συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας που αναφέρατε, που βγήκαν στη σύνταξη μετά το Μάιο του 2016 και είναι οι περισσότεροι. Αυτοί θα έχουν αμέσως μείωση το Γενάρη τώρα με τη σύνταξη του Φεβρουαρίου. Όλοι λοιπόν οι μετά το Μάιο του 2016 θα τους κοπεί εκείνο το κομμάτι που περισσεύει, είναι πάνω από το ύψος της εθνικής σύνταξης. Ποια είναι η εθνική σύνταξη? 460. Τα 384. Θα δούνε λοιπόν ποια εθνική σύνταξη παίρνουν από τη δική του σύνταξη, ποια εθνική σύνταξη παίρνουν από το θανόντα σύζυγο, θα προσθέσουν το ποσό 500 ευρώ, τα 160 θα κοπούν αυτομάτως. Κάθε μήνα. Θα έχουν λοιπόν οι άνθρωποι μεγάλες περικοπές. Γι' αυτό λέμε πρέπει να την πάρουν πίσω την εγκύκλιο. Χαίρομαι που χθες ξυπνήσανε δυστυχώς και κάποιοι σύλλογοι κλπ. Αλλά είναι μεγάλη παρέμβαση. Γιατί? Και καλέσαμε από την πρωτοχρονιά σήμερα. Θα πείτε δουλεύετε πρωτοχρονιά, μα είναι πολύ μας ευνηδίαζε αυτή η απαράδεκτη και βάρβαρη εγκύκλιο. Μάλιστα. Γιατί ο Υπουργός λέει ότι αυτό, όπως τουλάχιστον φιγουράρεται σήμερα και στις πρώτες σελίδες του Αθηναϊκού Τύπου, γιατί λέει ότι είναι δίκαιο το κόψιμο των συντάξεων, είναι δίκαιο κύριε γιατί καθηγητά. Ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτή η απόλυτη βαρβαρότητα για τις χείρες και για τους αναπήρους, έλεγε ότι αυτό θα ισχύσει για όλους ανεξαιρέτως συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων. Έρχεται ο κύριο Χατζηδάκης και λέει δεν μπορώ εγώ να μην εφαρμόσω όλη τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, για λόγους ισονομίας θα εφαρμόσω όλο τον όλετρο του νόμου Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους. Μάλιστα. Άρα θέλει ισονομία, αντί να καταργήσει όπως είχαν πει προεκλογικά τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι οι σκολαστικότεροι και οι πιστότεροι εφαρμοστές. Μάλιστα. Από τη σκύλα στη Χάριβδη ουσιαστικά. Γιατί ναι, από είναι μεγάλη δυσκολία και σκληρόμετρο για 300.000 δικαιούχους σύνταξης χειρίας ή αναπηρίας. Είναι μεγάλο χτύπημα. Πώς να ζήσεις όταν η ακρίβεια φουντώνει, θεριεύει, όταν δεν σου φτάνουν όλα αυτά, όταν ακόμα και για τα 250 ευρώ, εσείς μας τα λέγατε, για 2 ή 20 ευρώ μέσα σε αυτή την κατηγορία, είχαν κοπεί 200.000 επιδόματα να δοθούν στους ανθρώπους. Κυρία Δουλγεράκη, βρήκαν τη συγκυρία. Δεν λέω τώρα παραμονή πρωτοχρονιά. Ακρίβεια. Οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν.
οι οικογένειές τους φτωχαίνουν. Και βρήκε τη συγκυρία να, να πει εγώ θέλω να εφαρμόσω απολύτως τον νόμο Κατρούγκαλου και θέλει, λέει, για λόγους ισονομίας να κοπούν οι συντάξεις 300.000. Εγώ είπα από τη σκύλα στη Χάριβδη, κύριε καθηγητά, γιατί από την άλλη και από σας μαθαίναμε ότι από 1η-1η-2022 έχουμε και νέα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και φέρνει αλλαγές. Φέρνει αλλαγές στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, στις επικουρικές για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και φέρνει αλλαγές και στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, έτσι. Διότι καταργούνται, κυρία Δουλγεράκη, όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών. Τώρα μία γυναίκα από προχθές και πέρα και τότε, μία γυναίκα που δεν έχει θεμελιώσει και δεν έχει 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου, 12.000 ένσημα, πολύ δύσκολο στόχος για Ελληνίδα εργαζόμενη. Αν δεν έχει 40 χρόνια ασφάλιση στο 62ο έτος της ηλικίας της, ο νόμος την πάει στα 67 και στα 70 για να πάρει σύνταξη. Mm-hmm. Άρα καταργούνται όλες οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Καταργήθηκαν από προχθές και έχουμε ένα νέο επικουρικό του κυρίου Τσακλόγρου, μας ευνηδιάζει με τα χειρότερα, που λέει το νέο ασφαλιστικό, το επικουρικό, ότι αν χαθούν τα χρήματα στο τζόγο και στις επενδύσεις, εμείς εγγυόμεθα τις εισφορές του εργαζόμενου, του ασφαλισμένου, όχι σύνταξη, εγγυόμεθα την επιστροφή των εισφορών. Είναι μια βαρβαρότητα και για την επικουρική σύνταξη. Δυστυχώς και κάποιοι. Κύριε καθηγητά, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε περί του τέλους της κοινωνικής ασφάλισης είναι μπροστά μας. Τώρα είναι το τελευταίο σκαλοπάτι, έτσι δεν είναι? Μα όταν έρχεται ο νόμος 4826, κυρία Δουλγεράκη, και λέει, αν χαρτούν τα χρήματα στις επενδύσεις που θα επενδυθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, υποχρεωτικά, δεν θα ερωτάτε ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος θα ερωτάτε ο ασφαλισμένος σε ποιο επίπεδο επενδυτικού ρίσκου συμφωνεί. Το μικρό, το ήπιο, το συνετό, το δεύτερο ή το ρυψοκίνδυνο. Τα χρήματά του θα φεύγουν και θα πηγαίνουν σε ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες. Και λέει ο νόμος, το άρθρο 60 του νόμου Τσακλόγρου, του επικουρικού, ότι στο τέλος δεν εγγυόμαστε τη σύνταξη αν χαθούν τα χρήματα στα καζίνο ή στο real estate, γιατί αυτό προβλέπει ο νόμος. Αλλά εγγυόμεθα μόνο τις εισφορές που κατευθύνθησαν. Εδώ δεν μιλάμε για μέλλον των συντάξεων, κυρία Δουλγεράκη, όπως το είπατε και εσείς. Δεν μιλάμε για μέλλον των συντάξεων. Μιλάμε για έναρξη κατάργησης του συνταξιοδοτικού αυτού μεγαλειώδους δικαιώματος που για 200 χρόνια, σχεδόν 200 χρόνια, το χρυσοπλήρωσαν ούτως ή άλλως οι χιλιάδες συνταξιούχοι. Είχαν οι κοινωνίες και η αδύναμη των κοινωνιών. Το χρυσοπλήρωσαν. Και πάμε δηλαδή για συντάξεις που θα είναι στα 360 ή στα 384. 384 ή 360, για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όταν λέει μόνο τις εισφορές, χωρίς τη συμμετοχή του κράτους ή ένα κοινωνικό στήριγμα στους συνταξιούχους, πάμε και σε μια κατάσταση που θα λέει ο συνταξιούχος, αφού με εγγυάται μόνο τις εισφορές, γιατί δεν πάω στους ιδιώτες, έτσι θα λέει. Δεν πρέπει να το λέει, αλλά έτσι θα λέει. Μάλιστα. Και εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι πράγμα είναι αυτό το πρώτο ένσημο, εκείνο το πρόγραμμα το οποίο έθεσε σε, ή ενεργοποίησε από 1η Ιανουαρίου 2021. Αφορά, λέει, 35.000 εργαζόμενους ηλικίας 18 έως 29 ετών χωρίς καμία προϋπηρεσία, εάν είναι πλήρους απασχόλησης. Και θα γίνει τι με αυτό το πρώτο ένσημο? Θα τους πρημοδοτεί, δηλαδή θα παίρνουν παραπάνω χρήματα? Τι είναι αυτό? Αυτό για να στηρίξει το κουμπαρά του κυρίου Τσακλόγρου στο νέο επικουρικό, επειδή οι νεοπροσλαμβανόμενοι πάνε υποχρεωτικά στο νέο επικουρικό, δεν τους ρωτάει κανένας, δημιουργεί κίνητρα για να προσληφθεί κόσμος και τους δίνει από 100 ευρώ το μήνα για ένα εξάμηνο έξτρα σε αυτόν και τον εργοδότη, για να πέσουν περισσότερα χρήματα στο επικουρικό του κ. Τσακλόγλου για να επιβιώσει τον... Μάλιστα. Για να επιβιώσει το νέο σύστημα. Κάπου σας έχασα και γι' αυτό το επανέλαβα.
Δέσπερ Κατερίνα, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Μητρόπουλο, μάλλον πρέπει να έχει πρόβλημα στο χώρο που βρίσκεται ή με το κινητό του, με τη σύνδεση αυτή την ώρα, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Αλλά αυτό είναι το πιο τραγικό απ' όλα. Δεν θα ερωτάται κανένας από εδώ και κάτω με βάση τις αλλαγές. Απλά θα βλέπει ο κάθε συνταξιούχος, παλιός και νέος, τις αλλαγές να έρχονται, τα χρήματά του να μειώνονται πολύ περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία παίρνει, και θα αναρωτιέται, αλλά δυστυχώς απάντηση δεν θα παίρνει. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ζήτησα να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας, κύριε Μητρόπουλε, γιατί είπατε ότι για τις αλλαγές ήσασταν σε εκείνο το σημείο. Δυστυχώς δεν θα ρωτάτε κανένας, παλιός ή καινούριος, καινούριος ή παλιός. Μάλιστα, για το πρώτο ένσημο που με είχατε εισαγάγει. Το πρώτο ένσημο είναι ένα σύστημα στήριξης του νέου επικουρικού του κυρίου Τσακλόγλου. Καλεί τους εργοδότες να προσλαμβάνουν νέα παλικάρια, αγόρια, κορίτσα 18-29 ετών. Τους πρημοδοτεί με 100 ευρώ τη θέση απασχόλησης, είτε είναι μερικής απασχόλησης είτε είναι πλήρους. Την πλήρους την πρημοδοτεί με 100 ευρώ το μήνα, ενώ τη μερική με 50 ευρώ το μήνα, αντίστοιχα για τους εργοδότες, αλλά υπό τον όρο ότι δεν έχουν προϋπηρεσία, γι' αυτό λέει πρώτο ένσημο, γιατί αυτούς υποχρεωτικά τους πάει στο επικουρικό του κυρίου Τσακλόγλου. Άρα είναι και ένας έμεσος τρόπος στήριξης οικονομικής του νέου επικουρικού με τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων, κυρία Δουλγεράκη. Αλλά για τους εργοδότες είναι μία ανάσα, όπως και για τους εργαζόμενους θα είναι μία ανάσα. Αντί για τον κατώτατο μισθό, 570 καθαρά, θα παίρνουν για 6 μήνες και ένα κατοστάρικο παραπάνω, 670 καθαρά. Αυτό είναι πράγματι μία ανάσα και για εργοδότες, συγκυριακή ανάσα, και για τους εργαζόμενους νέους. Mm-hmm. Απόλυτα σαφής. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για την ενημέρωση, τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ για την τιμή και πάντα στη διάθεσή σας και του σταθμού σας. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Χαίρετε.